Όχι άλλο αίμα για τα κέρδη των λίγων ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Τώρα να φτιαχτεί βόρειος οδικός άξονας ασφαλής και για τις ανάγκες των πολλών, αφού καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι το χρησιμοποιούν για να πάνε στην εργασία τους. Να μην γίνει πολυτέλεια με ιδιωτικοποίηση και διόδια και μάλιστα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή από τη φορολογία του ελληνικού λαού, την ίδια ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά ματώνουν ήδη με την τεράστια ακρίβεια στα καύσιμα, φόρους, τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια. Είναι δικαίωμα όλων μας η ασφαλής οδήγηση, όχι μόνο στο ΒΟΑΚ, αλλά και σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, αφού το πληρώνουμε πανάκριβα κάθε χρόνο με τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας. Η κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε για το δυστύχημα είναι μια κατάσταση που τη βιώνουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στον επισυντισμό, βιομηχανία, κατασκευές, με την τεράστια εντατικοποίηση και μετάλλευση στους χώρους δουλειάς με τις ατελείωτες ώρες εργασίας. Εμείς οι οικοδόμοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες που φτιάχνονται και στο Μαράθι και στα Νοπίγια, με τους συναδέλφους να δουλεύουν καθημερινά 13-14 ώρες και να καλούνται μάλιστα να οδηγήσουν για να επιστρέψουν στο σπίτι τους μετά. Έχουν τεράστιες ευθύνες και το τοπικό και το κεντρικό κράτος, δηλαδή όλοι που κυβέρνησαν και κυβερνάνε, και για την κατάσταση στο ΒΟΑΚ αλλά και για τις εργασιακές συνθήκες, αφού είναι όλοι αυτοί που ψήφισαν τους νόμους Αξιόγλου, Γρούτσι, Γεωργιάδη, Χατζηδάκη, φέρνοντας τους εργαζόμενους σε αυτές τις καταστάσεις με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και τα 13 ώρα. Σε λίγο αντιπροσωπεία των εργαζομένων θα παρευρεθεί στην περιφέρεια, στον αντιπεριφερειάρχη, ζητώντας άμεσες δεσμεύσεις για το τι θα γίνει με το βόρειο οδικό άξονα.